παρασκήνιο στο προσκήνιο. Μια εκπομπή για το θέατρο, τους δημιουργούς και τους συντελεστές του. Μια ματιά πίσω από τη θεατρική σκηνή με χαμηλωμένα τα φώτα. Γιατί η τέχνη αντιγράφει τη ζωή ή μήπως το αντίθετο. Με τον Φίλιππο Περιστέρη και τον Γρηγόρη Χαλιακόπουλο. Πω σήμερα ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερη εκπομπή, καθώς θα μπορούσα να πω ότι είναι μια μίξη των δύο εκπομπών που κάναμε παλιά με τον Γρηγόρη, δηλαδή της εκπομπής για το θέατρο στην πρώτη ώρα και ενός θεατρικού που έπαιζε τη δεύτερη. Σήμερα λοιπόν είναι μια μίξη, δηλαδή πρόκειται για μια εκπομπή μεταξύ του παρασκηνίου στο προσκήνιο και της ραδιοφωνικής αυλαίας που ακούτε από εδώ από το μεταδεύτερο κάθε Δευτέρα στις 10 η ώρα με ένα θεατρικό. Έχουμε κάνει την παραγωγή ενός θεατρικού, αλλά τα περισσότερα θα τα πούμε στην συνέχεια. Γρηγόρη, καλησπέρα. Καλησπέρα Φίλιππε, καλησπέρα στους φίλους ακροατές του μεταδεύτερου. Πάλι από εδώ το πατάρι του Ιστορικού Music Corner, Πανεπιστημίου Κεμπενάκη. Πραγματοποιούμε άλλη μια εκπομπή το παρασκήνιο στο προσκήνιο. Σε λίγες μέρες θα έχουμε και την τελευταία της σεζόν αυτής, διότι θα αρχίσουν οι επαναλήψεις λόγω καλοκαιριού. Οπότε κάποιοι φίλοι που δεν είχαν ακούσει κάποιες εκπομπές, εφόσον θα τις έχουμε αναρτήσει στο διαδίκτυο, θα μπορούν να τις παρακολουθήσουν. Τις έχουμε αναρτήσει όλες μέχρι τώρα. Ναι. Υπάρχουν όλες. Ναι. Ωραία. Σήμερα βέβαια έχουμε έναν προσκεκλημένο εδώ που και στο παρελθόν και μάλιστα στο πολύ έτσι κοντινό παρελθόν τον είχαμε φιλοξενήσει, ένας αγαπητός φίλος, σπουδαίος καλλιτέχνης, ηθοποιός, ο οποίος κάνει θράψη πραγματικά, γιατί μας το είπαν άνθρωποι οι οποίοι επισκέφθηκαν το θέατρο στο οποίο παίζει, ο Δημήτρης Οβερίκιος, το όνειρο ενός γελίου, στο θέατρο Λάκης Καραλής, το Βαφείο, και μια καταπληκτική παράσταση, και το διαπιστώσαμε και από τους ανθρώπους που πήγαν με τις προσκλήσεις που δίνουμε δωρεάν κάθε φορά εδώ, όταν έχουμε κάποιον φιλοξενούμενο που παίζει μια παράσταση, έχουμε και τις προσκλήσεις. Οι άνθρωποι λοιπόν που επισκέφθηκαν μας είπαν ότι είναι μια καταπληκτική παράσταση, αυτό λένε και οι κριτικές και έγκαιρων κριτικών, αλλά και των ανθρώπων που έχουν πάει στο θέατρο. Με αυτή την αφορμή λοιπόν του θεάτρου, τη συγκεκριμένη δηλαδή παράσταση, είχε ξαναέρθει εδώ ο Δημήτρης και συζητήσαμε. Σήμερα όμως είναι, γιατί έχουμε κάνει μια ομαδική δουλειά, ο Φίλιππος στη μουσική, το σενάριο εγώ, ο Δημήτρης μαζί με την Ντέζη Σεμπεκοπούλου, Δημήτρης Βερίκιος και Ντέζη Σεμπεκοπούλου, είναι οι δύο ηθοποιοί που έχουν κάνει από κοινού τη ραδιοσκηνοθεσία του έργου αυτού που λέγεται «Οδός Αδιεξόδου». Δεν είναι μεγάλο σε χρόνο και σκοπίμως το κρατήσαμε να είναι μικρό σε χρονική διάρκεια, γιατί θέλουμε πάντα να συζητούμε με τους ανθρώπους μας και επειδή το βασικότερο είναι ότι θέλουμε να αναβιώσουμε το παλιό θέατρο της Δευτέρας, της Πέμπτης, της Τετάρτης που είχε το ραδιόφωνο εκείνης της ΕΡΤ της ιστορικής, που, της ραδιοφωνίας, που με αυτή μεγαλώσαμε, μικρή και μεγάλη, ακούγοντας άλλοι στα χωριά, άλλοι στις κομοπόλεις, άλλοι στην πρωτεύουσα, στα νησιά, κάθε φορά να έρχονται εκείνες οι σπάνιες και μοναδικές φωνές των σπουδαίων θεατράνθρωπων. Δημήτρη, καλώς ήρθες για μια φορά. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας, Φίλιππε Γρηγόρη. Καλό απόγευμα και στους ακροατές. Θέλω να πω κάτι αρχίζοντας. Όταν με ρωτάνε πότε αποφάσισα να γίνω ηθοποιός, αν και δεν νομίζω πως είναι ακριβώς πάντα τα πράγματα, ξέρεις, μια συνειδητή επιλογή, ότι θέλω να προκύπτουν στη ζωή σαν βαθιά επιθυμία, βούληση θα με κάλυπτε. Αλλά θυμάμαι τώρα με αφορμή το σημερινό θέατρο στο ραδιόφωνο, ότι όταν ήμουν 11 χρονών μας χάρισε στην οικογένειά μου, στον πατέρα μου, σε μένα, αν θέλεις, που ήμουν το μεγαλύτερο από τα αδέρφια, ένα ραδιόφωνο, ένας θείος μου, που είχε έρθει τότε από τα καράβια που πηγαίνουν οι ναυτικοί. Και θυμάμαι πολύ έντονα που άκουγα τα θεατρικά. Παιδάκι τώρα σε ένα χωράφι που, επειδή θερίζανε η δική μου όλη μέρα το καλοκαίρι, ξέρεις, και μέναμε εκεί το βράδυ. Και δεν ξέρω, χαίρομαι ιδιαίτερα που η σημερινή αφορμή που είμαι εδώ είναι ακριβώς το θέατρο στο ραδιόφωνο, αυτό το μονόπρακτο που, με το ζωντανό ρυθμό που έγραψες και έτσι την ωραία κατάσταση που περιγράφει μέσα. Πραγματικά είναι χαρά για μένα και αισθάνομαι ότι, αν το πω λίγο έτσι και μην ακουστεί υπερφύ, αλλά ότι
Καλά έκανα και έγινα ηθοποιός, ενθυμούμενος τότε το ραδιόφωνο εκείνο, και σε ευχαριστώ και για τα καλά σου λόγια και παρεμπιπτόντως και αυτούς που στα είπαν, που ήρθαν στην παράστασή μου, ναι, στο Θέατρο Βαφείο. Ναι, σπουδαίο έργο. Αισθανόμαστε ότι κάνουμε κάτι που, ξέρεις Γρηγόρη, που δεν είναι μόνο μια καλή παράσταση, υπάρχουν καλά έργα, καλές παραστάσεις. Αυτό συγκεκριμένο, και βεβαίως με πρωταρχικό υλικό το κείμενο του Ντοστογεύσκη, και την ωραία σκηνοθεσία μου είπαν του Χρυσικάκου, που έχει και αυτό συνεγγύηση και η δική του συμμετοχή. Εμπνευσμένη, και τη συμμετοχή της Ευτυχίας της Μητροκοπούλου που παίζει φλάουτο και τραγουδάει ακαπέλα, σπάνια. Αλλά το κείμενο, ξέρεις, και μεταδίδει στο θεατή κάτι πέρα από την ικανοποίηση ότι δεν είναι καλή παράσταση. Του μιλάει στην καρδιά του, τον συγκινεί. Τον κινητοποιεί δηλαδή συναισθηματικά, αντιληπτικά, ξέρεις, ψυχολογικά, και αυτό είναι το σημαντικό. Έχουμε πολύ υλικό από την προηγούμενη εκπομπή. Είχε ανέβει ήδη η εκπομπή που κάναμε μαζί εδώ σχετικά με τον Ντοστογεύσκη, οπότε όποιος φίλος, όποια φίλη θέλει να ακούσει μια εντελώς εμπεριστατωμένη εκπομπή σε σχέση με αυτό. Έχουμε κάνει μια ολόκληρη εκπομπή εδώ πέρα, το έχουμε παρουσιάσει και είχαμε ανοίξει και τη συζήτηση. Θα το ακούσω λίγο κάποια στιγμή. Αρκετά. Μπορείς να το ακούσεις, είναι και στο YouTube. Οποιοδήποτε πληκτρολογεί στο παρασκήνιο, στο προσκήνιο και τον τίτλο του έργου, βρίσκει όλες τις εκπομπές μας από την αρχή του έτους. Να πάμε λίγο στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, αυτή η εμπειρία που περιγράφεις μας την έχουν διηγηθεί πάρα πολλοί ηθοποιοί, είναι και δική μου εμπειρία. Η πρώτη μου επαφή με το ραδιόφωνο, με το θέατρο, ήταν το θέατρο στο ραδιόφωνο. Και πρέπει να σου πω ότι άκουσα τόσο πολύ πριν πρώτο πάω στο θέατρο, που μου έκανε εντύπωση ότι αυτά που άκουγα ανεβαίναν στη σκηνή. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει εντελώς, ας πούμε, μικρός, ότι πρόκειται για μια διασκευή. Νόμιζα ότι μεταφέρεται αυτό μέσα στο μυαλό μου, ας πούμε, στη σκηνή. Ήταν και, πολύ και όχι το ανάποδα. Εξαιρετικές παραγωγές. Βέβαια, και με ηθοποιούς θρύλους, έτσι. Ξέρεις, υπήρχε ολόκληρη λίστα και υπήρχε πολύ σκληρή αντιμετώπιση στο ποιος μπορούσε να ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα. Και θεωρούνταν ότι, ξέρεις, ένα είδος, πώς να το πω, καταξίωσης. Ακριβώς. Το να βρεθεί ένας ηθοποιός να κάνει. Ναι, γιατί δεν έμπαινε σε αυτή τη λίστα, όχι, έτσι. Ναι. Δηλαδή έπρεπε να έχεις πάρα πολύ καλή. Είχε τρομερό κύρος. Ορθοφωνία. Έπρεπε να έχεις ένα είδος φωνής που να ταιριάζει και από εκεί και πέρα να μπορούσες να κάνεις γρήγορα. Αυτό που κάνατε, ας πούμε, στο στούντιο, το οποίο το μεταφέρω στους ακροατές. Μπήκατε και διαβάσατε περίπου. Α, και η Ντέζη τώρα. Μπήκε καλώς και αυτή στο στούντιο, όπως και μπει τότε που το λέγαμε. Μόλις της έστειλα μήνυμα. Λοιπόν, καλωσορίζουμε την Ντέζη Σεμπεκοπούλου. Είναι και αυτή εδώ. Οπότε τώρα έχει κλείσει η ομάδα. Είμαστε ανταλλάσσονται εδώ ασπασμοί μεταξύ ένθεν και ένθεν. Χριστιανικά αναστάσιμα φιλιά. Και έλεγα λοιπόν αυτό ακριβώς, ότι μπήκατε και οι δύο στο στούντιο και περίπου πρίμα βίστα, όπως λέμε και στη μουσική, με πρώτη ανάγνωση ήσασταν σχεδόν στο 90% αυτού που θα ακούσουμε, το οποίο είναι, νομίζω, ένα άρτιο αποτέλεσμα υποκριτικά. Αυτή την δυνατότητα δεν μπορούσαν να την έχουν όλοι οι ηθοποιοί, και αυτοί οι οποίοι μπορούσαν να έχουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή ορθοφωνία, καλή άρθρωση, τι είναι αυτό, καρδιά, συνέστημα και τα λοιπά, σωστά, έμπαιναν σε αυτή τη λίστα από την οποία μπορούσε ο κάθε σκηνοθέτης να διαλέξει ποιος θα συμμετέχει ή όχι. Γι' αυτό και θα παρατηρήσεις κανείς ότι υπάρχουν μερικοί ηθοποιοί οι οποίοι δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου με αυτό το είδος. Δηλαδή, ενώ στον κινηματογράφο ήταν πολύ προσφυλής στο θέατρο, δεν υπάρχουν ραδιοφωνικά οι φωνές τους. Ναι. Γιατί δεν ανήκαν σε αυτούς. Κοίταξε, το ραδιόφωνο απαιτεί μια ειδική, θα έλεγα έτσι, ικανότητα να μεταδίδεις την ουσία, έτσι, και την ατμόσφαιρα του θεάτρου μέσα από ένα μικρόφωνο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και, για να μην πω δύσκολο, πάντως είναι πολύ ειδικό. Υπάρχουν ηθοποιοί που το καταφέρουν πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν άλλοι που αναδεικνύονται σε άλλα. Εγώ θα πρόσθετα ότι πλην της φωνής, όσο εξαιρετική και να είναι η φωνή, αν ο ηθοποιός δεν κάνει κτήμα του το έργο, αν δεν νιώσει δηλαδή ότι υποδίεται ένα ρόλο και να ταυτιστεί με το ρόλο, μπορεί να έχει την καλύτερη φωνή και να μην βγει προς τα έξω. Αυτό είναι μια ιδέα. Συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι σαν τους τραγουδοποιούς. Που ακούς κάποιον ο οποίος δεν έχει τη φωνάρα τρομερή. Παίρνει μια κιθάρα και είναι τραγουδοποιός. Και σε κάνει και ανατριχιάζει. Και έρχεται η τέλεια φωνή,
η σοπρανική φωνή, η φωνή από τη σκάλα του Μιλάνο, και λες δεν με άγγιξε. Και δεν με άγγιξε γιατί, και εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα μεταξύ αισθητικής και αισθησιασμού. Και το βλέπουμε γενικά στη ζωή. Δηλαδή μπορεί κάποια φωνή, να το πω σε εισαγωγικά, να έχει αισθητική όπως ένα ωραίο κτίριο. Αλλά πας και βλέπεις ένα κλισάκι στην Τίνο πάνω στα βράχια, στραβό, κακοφτιαγμένο, με ένα γαλάζιο τρούλο, και λες αυτό μου δημιουργεί ένα αισθησιασμό. Προφανώς με κάποιο τρόπο φέρει, ναι, την ουσία της ανάγκης που το δημιούργησε και το έκανε να υπάρξει. Mm-hmm. Αυτό είναι το σημαντικό, η ουσία των πραγμάτων. Και όχι... Ακούμε μια καλησπέρα από την Ντέζη πριν περάσουμε στην πρώτη μουσική μας για σήμερα, για να μπεις κανονικά στην κουβέντα μετά καλησπέρα. Τη μουσική. Καλησπέρα. Απλά δεν έχω μιλήσει ακόμα γιατί είμαι με την ψυχή στο στόμα. Ο Γρηγόρης ίσως να θέλει να μας πει κάτι τώρα για το έργο, σχετικά με το έργο, ή θες να το ακούσουμε και να σχολιάσουμε μετά. Είναι μια ομαδική δουλειά, κείμενο δικό μου, μουσική δική σου και οι δύο φίλοι μας που είναι εδώ, οπότε νομίζω ότι υπήρχε μια ωραία όσμωση, μια αλληλεπίδραση μεταξύ μας και βγήκε ένα ωραίο αποτέλεσμα για μας. Τώρα δεν ξέρω αν θα θεωρήσουν οι ακροατές ότι το αποτέλεσμα αυτό είναι θετικό για αυτούς. Δεν έχουμε παρά το βάλουμε, να το ακούσουμε και μετά να κάνουμε λίγο συζήτηση. Θα πω όμως ότι ήταν ιδιαίτερα έτσι σημαντικό και αποδεικνύει και την υποκριτική δυνότητα των δύο φίλων που έχουμε εδώ, το ότι μπήκανε μέσα στο στούντιο, το διάβασαν έτσι πρόχειρα και μπαίνοντας μέσα κατευθείαν μία και έξω το έβγαλαν. Και κάπως έτσι ενθυμούμε, είχε γίνει και με τον αείμνηστο, τον Χρήστο, τον Τζάγκα, όταν είχαμε φτιάξει ένα θεατρικό, θυμάσαι πάλι οι φίλοι που μαζί. Βέβαια. Μπήκε μέσα μεσημέρι, κουρασμένος, ταλαιπωρημένος. Ποιο είναι, λέει, αυτό, φέρ το. Πρίμα βίστα. Ναι. Και μέσα σε. Όση ώρα ήταν τέλος πάντων, είχε τελειώσει. Έτσι ακριβώς και οι φίλοι μας εδώ μπήκαν, το πήραν, το τελείωσε. Πέτυχε και κάτι άλλο αυτό. Ναι. Να γνωρίσω την Ντέζη. Τιμή μου. Εγώ θέλω να πω ότι δεν ξέρω από απόψεως υποκριτικής τι θα αρέσει στον κόσμο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλοι σχεδόν θα βρουν τον εαυτό τους μέσα σε αυτό το κείμενο. Ο Γρηγόρης έχει αυτή την ικανότητα. Ναι. Και παρόλο που είναι μικρό αυτό, να πούμε στους ακροατές ότι είναι μικρό, δεν είναι
Έτσι, έχει μια συμπυκνωμένη όμως. Αλλά έχει μια συμπυκνωμένη και έτσι αναδεικνύει, ας πούμε, μια κατάσταση πολύ αναγνωρίσιμη από τον καθένα μας, νομίζω. Στα ζευγάρια τουλάχιστον. Τότε, Φίλιππε, δεν έχει πάνω να τους φτιάξουμε μαζί πάλι ένα έργο. Να παίζουν οι δυο τους όμως, αποκλειστικά οι δυο. Όπως και αυτό. Όπως και αυτό. Το σκεφτούμε, φίλε. Σε σκηνή όμως, πάνω σε... Σε σκηνή, ναι. Εγώ δέχομαι. Σε σκηνή εννοείς. Σκηνή, εσύ δέχεσαι. Εννοείς. Να ισορροπήσουμε πάνω σε σκηνή. Κοίτα, αυτά τα έργα συνήθως είναι πάνω σε σκηνή τεντωμένο, βαδίζεις. Εσύ δέχεσαι. Άμα πεις ναι, εσύ θα πω κι εγώ. Εγώ λέω ναι, εσύ. Τώρα. Εντάξει, κλείσαμε. Έκλεισα. Ωραία, πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτό το έργο για το οποίο έγινε λόγος. Πρόκειται για την Οδό Αδιεξόδου. Ένα μικρό θεατρικό σκίτσο, θα έλεγα, με τον Δημήτρη Βερίκη και την Ντέζη Σεμπεκοπούλου. Την παράσταση αυτή, το κείμενο αυτό, το οποίο έκανε παράσταση για το ραδιόφωνο οι φίλοι μας εδώ, έχει γράψει ο Γρηγόρης Χαλιακόπουλος. Το ακούμε και επανερχόμαστε για λίγη ακόμα συζήτηση. Οδός Αδιεξόδου, του Γρηγόρη Χαλιακόπουλου. Παίζουν οι ηθοποιοί Ντέζη Σεμπεκοπούλου, Δημήτρης Βερίκιος. Μουσική επένδυση Φίλιππος Περιστέρης. Ραδιοσκηνοθεσία οι δυο μας, η Ντέζη και εγώ. Λάδικα, θα πούμε. Έλα τώρα, κουλτουριάρα του έντεχνου. Όπο, καλέ, μίλησε. Μίλησε ο μυσταγωγός. Λωρά, παράτα με, έτσι το παράκανες. Αδερφέ μου, μια ζωή τα ίδια. Σκέτη χορύπανση είσαι. Εγώ, καλέ, χορύπανση. Άκου, χορύπανση. Με συγχωρείς, εσύ τι θα βάζεις δηλαδή. Βιβάλτι θα βάζεις τέτοια ώρα. Τώρα σου φταίει και η ώρα. Γιατί καλέ αμφιβάλλεις ότι μου σκυπάει με την ώρα. Και με τη στιγμή, παρακαλώ. Θα με τραλάεις, παιδί μου. Τι διαφέρει η ώρα από τη στιγμή. Τι, σαφώς και ενδιαφέρει. Ε, πού, στην όρεξη. Για χρόνο μιλάμε, Μαρίνο, όχι για γαστριμαργία. Επιμένω, σε παρακαλώ. Σε τι διαφέρει η ώρα από τη στιγμή. Θα σου εξηγήσω. Ναι, άκουσα.
Στιγμή να είναι... Είναι... Είναι ένα μικρό περιορισμένο διάστημα του χρόνου. Έλα καλέ, μη μου λε... Πόσο μικρό... Γελάς, ε. Τι να κάνω. Η ώρα τι είναι, ξέρεις. Α, η ώρα... Τι είναι η ώρα, καλέ. Μονάδα μετρήσεως του χρόνου. Ποιου χρόνου. Του χρόνου, παιδί μου, που αντιστοιχεί στο 1/24 του ημερονυχτίου. Και λοιπόν. Τι και λοιπόν. Λέω και λοιπόν. Δεν σε καταλαβαίνω. Τι ρωτάς τώρα. Εσύ μου εξηγήσεις τα περί ώρας. Βεβαίως. Και εσύ τα περί στιγμής, βεβαίως, ε. Ναι, αλλά... Από πού ξεκινήσαμε όμως. Ξεκινήσαμε πού ξέρω εγώ. Ξεκινήσαμε από τη στιγμή που έδειξες τη μουσική που άκουγα. Συγγνώμη. Πώς σε έθιξα δηλαδή. Δεν με έθιξες καλέ. Που αποκάλυψες τα τραγούδια που μου αρέσουν σκυροτράγουδα. Από πότε τα συμπαθή σκυλιά σου είναι απεχθή. Άλλο τα σκυλιά και άλλο τα σκυροτράγουδα. Μα το ίδιο δεν είναι. Τη μουσική των σκύλων δεν ακούς. Δηλαδή με συγχωρείς. Οι αγαπημένοι μου τραγουδιστές είναι σκύλοι που τραγουδούν. Γιατί, ο Βιβάλντι είναι νεκροθαραυτής. Πότε στο είπα αυτό. Εχθές. Χθες ήταν μια άλλη μέρα. Άλλη ώρα. Άλλη στιγμή ήθελα να πω τέλος πάντων. Διευκρίνησε, ώρα ή στιγμή. Μια στιγμή της ώρας. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη μαζί σου. Μάλιστα. Τι εννοείς παιδί μου άκρη. Να βρω ένα μονοπάτι να ακολουθήσω τη σκέψη σου. Λώρα. Ανθρώπινη ύπαρξη είμαι παιδί μου, όχι δρόμος. Δρόμος είσαι, Μαρή μου. Δρόμος. Και μάλιστα δίχως σήμανση. Έτσι όπως το λέω. Και δεν ξέρω που με πας ώρες. Στιγμές. Ωραία. Δεν θα τα χαλάσουμε. Στιγμές. Όπως τώρα. Που θα ήθελα να ξέρω. Τι να ξέρεις. Πού με πας. Στη μητέρα σου. Με δουλεύεις, Μαρή μου. Να σου πω κάτι, έτσι. Τη μια ακούω σκυλοτράγουδα, την άλλη σε δουλεύω. Ανυπόφορη κατάσταση, κατάλαβες. Εγώ! Γιατί βλέπεις κανέναν άλλο στο αμάξι, οι δυο μας είμαστε. Θα με τρελάνεις, ανθρωπέ μου. Γιατί παιδί μου να σε τρελάνω, Γιατί να το κάνω αυτό, τι θα κερδίσω. Η μητέρα μου έχει πεθάνει εδώ και 10 χρόνια και μου λες πως με πας στη μητέρα μου. Πού είναι το κακό. Αντί να με ευχαριστείς, μου επιτίθεσαι. Μαρίνο, μήπως εννοείς το νεκροταφείο να ανάψουμε το καντήλι της και σε παρεξήγησα. Στο νεκροταφείο? Τι είναι αυτά που λες, μωρέ, παιδί μου. Στο σπίτι της. Μας περιμένει. Έχει φτιάξει ρύζι με μύδια. Μυρίζουν θάλασσα, μου είπε στο τηλέφωνο. Μυρίζουν θάλασσα. Θάλασσα, βέβαια. Θα έχει και φιλέτο από ξυφία ωκεανού. Ωκεανού. Ξέχασα. Και σπουδαία λαχανικά που φυτρώνουν την άνοιξη στους πρόποδες των Άλπαιων. Των Άλπαιων, μάλιστα. Ναι. Και θα μας βάλει να ακούσουμε και Βιβάλντι και κάποιον άλλον. Δεν το θυμάμαι τώρα. Ένα σύγχρονο μουσουργός λέει. Πώς το λένε ρε παιδί. Τέλος πάντων, θα περάσουμε ωραία, θα δεις. Μαρίνο, σύνηθε σε παρακαλώ. Αν τα πιστεύεις όλα αυτά, σταμάτα αμέσως να οδηγείς. Είσαι επικίνδυνος. Αυτή τη στιγμή κιόλας πρέπει να σε δει γιατρός. Σκυλογιατρός εννοείς. Αγάπη μου, δεν είσαι καλά. Η μητέρα μου έχει πεθάνει προπολού. Σταμάτα τώρα αμέσως, να στο επόμενο στενό είναι ο κύριος Μανουσάκης, ο ψυχολόγος. Έλα, και είναι και φίλος μας. Σταμάτα, σε παρακαλώ. Επιμένεις. Μα επιμένω, βέβαια επιμένω. Και επιμένεις, σταματάω. Ναι, αλλά δεν σου είπα σε αυτό το δρόμο, στον άλλο δρόμο είναι. Εδώ είναι το δικηγορικό γραφείο του κυρίου Χριστόπουλου. Δεν μου λέει το δικηγορικό γραφείο, εδώ είναι. Ναι. Τότε σωστά σταμάτησε εδώ. Μαρίνο, προχώρησε ή κατέβα. Χρειάζεσαι επιγόντως γιατρό. Χρειάζομαι επιγόντως νομικό. Γιατρό. Νομικό. Γιατρό. Νομικό. Γιατρό. Νομικό είπα. Ωραία. Νομικό. Αλλά γιατί νομικό, γιατί. Για το διαζύγιο, καλή μου Λώρα. Τι. Τι έπαθες. Διαζύγιο. Διαζύγιο, ναι. Μπασκαλά. Ο Θεέ μου. Τι. Μαρίνο, σύνελθες. Δεν χρειάζεται, μια χαρά είμαι, Λώρα, μια χαρά είμαι. Απλώς τη μητέρα μου κάθε μέρα στο τηλέφωνο την αποκαλείς μητέρα, ναι. Ωραία, και πού είναι το κακό. Το κακό. Όταν με ρώτησες που πάμε, τι σου απάντησα εγώ, σου είπα στη μητέρα σου. Και. Εσύ μου απάντησες πως έχει πεθάνει. Τη δική μου εννοούσα. Τότε τη δική μου να μην τη λες μητέρα. Μα τι είναι αυτά που λες. Άκουσα, Λώρα, παιδί μου. Το έφερε η ώρα. Τέλος, αυτό ήταν. Η στιγμή τέλος πάντων. Το έφερε να χωρίσουμε. Βρες άλλο δρόμο τώρα, εντάξει.
Άστα, άστα, ο Θεέ μου, και άκουσε με, είσαι ελεύθερη πλέον να πας όπου θέλεις. Σε ποιο δρόμο είμαστε τώρα? Δεν ξέρω μόνο σε ποιο δρόμο είμαστε τώρα. Άντε, κατέβα! Υπάρχει μια πινακίδα μπροστά με ένα σήμα. Πες μου, τι γράφει? Τι γράφει? Αδιέξοδο. Αδιέξοδο. Είμαστε εδώ σε μία μίξη ραδιοφωνικής αυλαίας και το παρασκήνιο στο προσκήνιο. Ο Φίλιππος Περιστέρης, Γρηγόρης Χαλιακόπουλος, η Ράνια η Παπαδοπούλου είναι στον ήχο, και μόλις ακούσαμε την Οδό Αδεξιόδου, ένα έργο, ένα ραδιοφωνικό σκέτς ειδικά γραμμένο για το ραδιόφωνο εδώ από τον Γρηγόρη τον Χαλιακόπουλο. Πες, Γρηγόρη. Τίποτα, και μουσική από τον Φίλιππο τον Περιστέρη. Ναι. Είπαμε, σου έκανα νόημα να πούμε κατευθείαν στο θέμα. Αυτό ήταν το πες, Γρηγόρη. Για πες μου κάτι. Χαριτολογώντας. Κυρία συγγραφέα μου, να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν αδιέξοδα στη ζωή? Μπα, τι λες καλέ. Αδιέξοδα αν υπάρχουν? Ναι. Εγώ λέω πως δεν υπάρχουν, ας πούμε. Όλη η ζωή είναι γεμάτα αδιέξοδα. Και οι δημοκρατίες έχουν αδιέξοδα. Αυτό που ισχυρίζονται οι πολιτικοί, ότι στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα, για μένα είναι ένας μύθος και μια μεγάλη μυθοπλασία. Όταν δεν υπάρχει λύση σε κάτι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό το λέει και ένας φίλος, ότι πρόβλημα που δεν μπορεί να λύσει το αμέσως επόμενο λεπτό, λέει, διέγραψε το από το μυαλό σου. Δεν ξέρω πώς θα τον έχει βοηθήσει αυτό. Επίσης υπάρχει και άλλο, ότι όταν δεν μπορείς να λύσεις ένα πρόβλημα, το κόβεις τελείως. Όπως έκανε ο Μεγαλέξανδρος. Και μάλλον κάτω. Αυτό, ξέρεις, σκέφτομαι κάθε φορά με αυτό το μύθο, Ντέζιμο, ότι ο μύθος είναι φτιαγμένος ακριβώς, όχι ότι δεν μπορούσε να λυθεί αυτός, αλλά ότι για να τον σπάσει κάποιος. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να λύσεις κάτι στη ζωή. Ναι. Γιατί όταν συμβεί αυτό και το αντιμετωπίζεις ως πρόβλημα, παγιδεύεσαι και μένεις. Συμφωνώ σε αυτό. Ναι. Πιστεύω ότι μερικά πράγματα πρέπει να κόβονται, να τελειώνουν δηλαδή. Να προχωράς. Να προχωράνε. Ναι. Αυτό. Και εδώ σε αυτό το έργο είδαμε ότι και μια στιγμή, τουλάχιστον ένα από τα νοήματα που έβγαλα εγώ, είναι ότι μια στιγμή μπορεί να σου καθορίσει κάτι το οποίο δεν είχες ακριβώς σκεφτεί, αλλά μπορεί να ξεχυλήσει ένα ποτήρι το οποίο έχει φτάσει μέχρι το παραπέντε, ας πούμε. Ή να δημιουργηθεί τότε, αλλά να ξεχυλήσει. Ναι, να ξεχυλήσει. Είναι αυτό που φτάνει η τελευταία σταγόνα και πέφτει. Και είναι αλήθεια όμως. Δηλαδή μένει το νερό μέσα και κάποια στιγμή οριακά, κάποια σταγόνα θα ξεχυλίσει. Και πόσες φορές στη ζωή μας έχουμε πάρει αποφάσεις τέτοιου τύπου. Βέβαια δεν συνίσταται. Αλλά... Γιατί είναι εμβρασμό, ας πούμε. Ακριβώς, κάπως. Είναι εμβρασμό. Αλλά καλό είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι όταν τα πράγματα, και ειδικά για τις σχέσεις μιλάμε τώρα, γιατί το έργο αυτό αναφέρεται σε σχέσεις, καλό είναι να λέγονται κάποιες αλήθειες και να τελειώνουν τα πράγματα. Γιατί μετά βασανίζονται οι άνθρωποι πάρα πολύ. Νομίζω δεν είναι μόνο καλό, είναι ωφέλιμο για όλους. Ναι. Είναι μονόδρομος εγώ, δηλαδή, αυτό βλέπω. Ναι. Όμως έρχονται μετά πολλά πράγματα και σε περιπλέκουν. Δηλαδή η κοινωνία, η οικογένεια, η ανασφάλεια και έτσι. Εντάξει. Γιατί ξέρω πολλά εγώ τώρα. Δεν μπορώ να μιλήσω όμως. Ναι. Όχι, γιατί πες το μυστικά σε μένα τώρα και δεν πειράζει. Ναι, δεν το ξέρω πουθενά, πολλά από πολλούς, αυτό εννοώ. Είναι δύσκολο. Mm. Και δεν το κατακρίνω το ότι πολλοί κόσμος δεν μπορεί να το κάνει, ο πιο πολλοί κόσμος, αλλά στεναχωριέμαι που βλέπω τους ανθρώπους και είναι δυστυχείς.
αυτό είναι εμένα η λύπη μου, ας πούμε. Το ότι κάθονται σε σχέσεις που δεν πάνε πουθενά. Ο Σωκράτης έλεγε ότι αν ήξερε ο καθένας μας, η ανθρωπότητα, ο άνθρωπος, το καλό του, το εαυτό του, δεν θα έκανε ποτέ κακό στον άλλον. Σαφώς. Γι' αυτό όλοι κάνουν και κακό στον εαυτό μας. Δεν ξέρουμε το ίδιο μας το καλό, θέλω να πω. Μα ξεκινάει το ότι το δεν αγαπάμε τον εαυτό μας. Έτσι. Άμα αγαπάς τον εαυτό σου, και καλό θα του κάνεις και καλό θα κάνεις τον άλλον. Έτσι. Και θα βοηθήσεις όταν δεν το ξέρεις. Μου επιτρέπετε να σας διακόψω λίγο. Βεβαίως. Γιατί εμείς άμα πιάσουμε κουβέντα με τον Δημήτρη, εντάξει. Όχι, μια χαρά είναι η κουβέντα. Απλά ήθελα να. Αν πες και εσύ κάτι, αλλά βιαστικά. Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα. Θέλω απλά να κάνω μια ερώτηση αντίστοιχη όπως και σε σένα για το θέατρο στο ραδιόφωνο την Τέζη. Στην Τέζη, εσύ μας μίλησες για την εμπειρία σου. Μας τις έλεγε και εκείνη την άλλη φορά στο στούντιο. Θα ήθελα να την πεις στον αέρα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ όμορφο που αναβιώνεται. Εσείς οι δύο αυτό. Καλά, δεν το είπα γι' αυτό τώρα, για την εμπειρία σου. Ναι, εντάξει, υπάρχει, δεν ξέρω, υπάρχει άλλο ραδιόφωνο στο, όπως το λένε, θεατρικό στο ραδιόφωνο. Από ό,τι ξέρω που να κάνουν ραδιοφωνικές παραγωγές, δεν υπάρχει. Όχι. Γιατί το κάναμε αυτό και πριν έρθουμε εδώ με τον Φίλιππο και στην Ερτόπεν και στο 902. Άρα, λοιπόν, αυτό, άρα εγώ θυμάμαι ότι ήμουν πολύ μικρή, πριν πολλά, εντάξει, δεν πω πολλά, αλλά πριν πολλά χρόνια, που είχα ένα τρανζιστοράκι. Θυμάμαι κάθε Δευτέρα βράδυ ήταν το θέατρο της Δευτέρας και κουκουλωνόμουνα με την κουβέρτα κολλημένο στο αυτί μου και θυμάμαι είχα ερωτευτεί τον Τζόγια. Τον Τζόγια, θυμάμαι. Ναι, ναι, τον Νίκο τον Τζόγια, ο οποίος έμελε να ήταν δάσκαλός μου στο Εθνικό μετά. Είχα ερωτευτεί αυτή τη φωνή, τη θεϊκή αυτή και θυμάμαι και άλλη μια φωνή του συγχωρεμένου και αυτού, του Βίρονα του Πάλι. Βίρονα Πάλι. Πώς λεγότανε... Το σπίτι των ανέμων. Μπράβο, κολλάτο. αυτά λοιπόν έχουν μείνει έτσι στη μνήμη μου πολύ χαραμένα και χαίρομαι πάρα πολύ που μπορούμε και ξανακάνουμε και μια χειμερινή ανάμνηση. Η δική μου είναι η καλοκαιρινή, έλεγα πριν μπεις μέσα, νομίζω δεν είχες έρθει, ότι εγώ τα καλοκαίρια στο χωράφι κάτω που οι γονείς μου αγρότες, ξέρεις, θερίζαν και τα λοιπά και 11 χρονών μας χάρισε ένας θείος με ένα ραδιόφωνο. Και κόλλησα με αυτό έξω, κάτω από τα αστέρια, παιδιά, το θυμάμαι πολύ ζωντανά. Να περιμένω τι ώρα θα πάει, 8-9 ώρα, τι ώρα ήταν. Είναι το αντίστοιχο, παιδιά, των τάμπλετ των σημερινών παιδιών, που μας φαίνεται μας περίεργο και λέμε πω πώς κολλάνε τα παιδιά. Και εμείς έτσι είχαμε κολλήσει τότε με το ραδιόφωνο. Δεν μου λέτε, να ρωτήσω κάτι. Πώς σας φάνηκε το σκυλάδικο που έβαλε ο Φιλίπ στην αρχή? Εγώ ανησυχώ γιατί τέριαξε πολύ με τη φωνή μου. Με αυτό που τραγούδαγε εξτράτε. Πρέπει να σου πω ότι το πήγα ανάποδα εδώ. Δηλαδή άκουσα τι έλεγες. Είσαι λίγο προβοκάτορα. Και άκουσα, λέω κάτι τέτοιο αντίστοιχο. Ναι. Είμαστε πάντως πολύ χαρούμενοι. Αν και σκεπτόμουν να μην έρθω, γιατί ήμουν πολύ μακριά και είχα πολλές δουλειές και είχα λάχα-λάχα όπως ακούσατε και στην αρχή. Νομίζω ότι χάρηκα πάρα πολύ που το κάναμε όλο αυτό. Εγώ ήθελα να πω ότι, πέρα από αυτό καταλαβαίνεις ότι χάρηκα πολύ που ντέζινε εδώ και αν δεν ερχόταν δεν θα ερχόμουν. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αν το σκεφτείτε να το συνεχίσετε αυτό που εγώ θα σας παρότρινα πραγματικά να το κάνετε, ναι, πέρα από τα αστεία τώρα, εμένα θα με έχετε κοντά σας. Ναι, και το... Κοίτα, εμείς δεν θέλουμε, αλλά να το μεγαλώσετε. Να, τώρα κάτι τις προτροπές είναι που μας τραβάνε. Ξέρω, τραυματίζεις κλαίω, ξέρω. Αλλά αξίζει τον κόπο μου να το κάνουμε, παιδιά, να το κάνετε. Mm-hmm. Και όταν μάλιστα, όπως εγώ δεν ξέρω κάποιον άλλο σταθμό, κάπου ίντερνετ ή τέλος πάντων, να μεταδίδει, να δημιουργεί έτσι το θέατρο στο ραδιόφωνο, ξέρετε, δεν θα με πείσει κανείς ότι ο κόσμος είναι μόνο αυτό που νομίζουμε, δηλαδή ένας ξεπλημένος διανοητικά και συναισθηματικά, που τρέχει μόνο πίσω από τη μόδα, πίσω από το τρέντι, πίσω από το κακής ποιότητας προϊόν, ειδικά στην τέχνη, στο τραγούδι, στο θέατρο κτλ. Δεν θα με πείσει κανείς. Νομίζω πως υπάρχει ένα κοινό μεγάλο και σε κάθε περίπτωση. Είμαι πεπισμένος ότι ο ρόλος ο δικός μας δεν είναι να γίνουμε πελάτης του πελάτη μας, αλλά να τον οδηγήσουμε κάπου. Σωστά. Υπάρχει μια να εξουσιάσουμε, αλλά να ηγηθούμε, έτσι με την ευρεία έννοια της λέξης, να δώσουμε πρόταση δηλαδή. Υπάρχει μια εναγώνια προσπάθεια εδώ και πάρα πολλά χρόνια να μας πείσουν ότι αυτό που βλέπουμε είναι αυτό που ζητάει ο κόσμος. Ναι. Να. Όχι. Το οποίο δεν ισχύει. Όχι. Σε καμία περίπτωση και το βλέπουμε και εμείς και όσοι ασχολούμαστε με... Εντάξει, αυτό το μέσο εδώ ή οποιοδήποτε άλλο μέσο μου έχει τύχει και με πολύ ευρύτερης διάδρασης και ιντερνετικούς σταθμούς και μη ιντερνετικούς και με την τηλεόραση να βρεθώ να είμαι παρόν σε εκπομπές
και σε πράγματα που σύμφωνα με τα δεδομένα των αγορών και των Gallup δεν θα έκαναν νούμερα, έτσι όπως λένε, και όμως δεν ισχύει αυτό. Μα ξέρεις, ακόμα και με την, πώς να το πω, λίγο εκχυδαϊσμένη έννοια της στατιστικής, πες ότι ένα 90%, εγώ σου λέω 90%, είναι trendy και είναι αυτό που ακούει. Δεν είναι τόσο. Θα σου πω κάτι, θα σου πω, Φίλιπ, το υπόλοιπο 10%. Στα 10 εκατομμύρια είναι ένα εκατομμύριο. Τι θέλω να καταλαβαίνεις, τι λέω, ότι... Ακόμα και αν ήταν έτσι. Ακόμα και αν ήταν έτσι. Αυτό το, γιατί να το αγνοήσεις. Γιατί τότε πρέπει να περάσουμε από δίκη, ας πούμε, όσους γράφουν μουσική δωματίου. Να περάσουμε από δίκη αυτούς που γράφουν μια εκλεπτισμένη μουσική. Ο Χατζηδάκης και ο Σοπέν. Ναι, αλλά εγώ δεν ξέρω, παιδιά. Σε αυτό είμαι δηλαδή, λίγο... όλοι πρέπει να δώσουμε σε όλους το δικαίωμα. Έχω ένα σκεπτικισμό πάνω σε αυτό. Δεν νομίζω ότι όλοι είναι για όλα. Όχι, πιστεύω ότι το κάθε πράγμα έχει το κοινό του. Δηλαδή, ο καθένας έχει αυτό που του αξίζει στα πράγματα. Δεν νομίζω ότι ούτε μπορούμε εμείς να σύρουμε. Όχι. Αν κάποιος έρθει προς κάτι το καλύτερο, ευχής έργων. Αλλά νομίζω ότι ο καθένας ακολουθεί αυτό που η ψυχή του του λέει και που κάνει. Αν είναι λιγότερο, είναι περισσότερο. Και αν μπορούμε να κερδίσουμε κάποιους από κάπου, είναι οκ. Αλλά εγώ δεν είμαι υπέρ του να καταλάβω. Δηλαδή, αυτά που γίνονται τα καλά είναι μόνο αυτά και όλα τα άλλα είναι κακά και κανένα. Και κατά τον Γκέτε στο Φάουστ, στο τέλος είσαι ότι είσαι. Α, ναι. Αυτό είναι. Ότι πρέπει να έχει δικαίωμα και αυτός που θέλει κάτι. Το θέατρο στο να το έχει. Να υπάρχει. Ναι, βέβαια. Καλά κάνει ο άλλος. Ας ακούσει αυτό που θέλει. Όχι, δεν είμαστε εδώ αστυνομία. Αυτό λέω. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν πράγματα που εμάς δεν μας αρέσουν, αλλά έχουν μια αποδοχή τεράστια από τον κόσμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι... Εγώ δεν μπορώ να το θεωρήσω αυτό ότι είναι ως κακό. Δεν είναι όμως μια κακή ένδειξη ότι μεγάλα κανάλια, τηλεοπτικά θα σε πάω τώρα, δεν έχουν μια εκπομπή για το θέατρο, ας πούμε. Όχι, λάθος. Φυσικά. Κατάλαβες. Φυσικά είναι. Ή για το βιβλίο. Για το βιβλίο, ας πούμε. Φυσικά και είναι λάθος. Και φυσικά δεν γίνονται πια τα σύριαλ που γινόντουσαν, δεν γινόντουσαν και τα σύριαλ που γίνονταν. Αλλά το θέμα, νομίζω... Το έχουν απομονώσει. Είναι και στα χρήματα που δεν υπάρχουν, αλλά δεν είναι και μόνο αυτό. Είναι ο φασισμός του μέσου όρου, αυτό το πράγμα ζούμε. Και η πλάκα είναι ότι ξέρουν αυτοί, αυτό δεν κάνανε στατιστική. Όταν βγάζανε τα νούμερα, ας πούμε, στα κρατικά κτλ., λέει, να ορίστε, λέει, ποια είναι η ακροματικότητα, πάρα πολύ μικρή. Δεν είναι αξιόλογη, δηλαδή, είναι τρεις σταθμοί, ξέρω εγώ, έξι πώς ήταν, πέντε πώς ήταν τα κρατικά ραδιόφωνα, ας πούμε, κτλ. Και αντίστοιχα η τηλεόραση, λέει, δεν βλέπει κανείς. Όταν έπεσε το μαύρο, ξαφνικά βλέπεις γύρω σου κόσμο και λέει, δεν ξέρω τι να δω τώρα. Μα δεν ξέρω τι να ακούσω. Μα συγγνώμη, αφού δεν άκουγες, υποτίθεται. Πώς τώρα ξαφνικά βρέθηκες, έπεσε σε ένα κενό. Ακόμα και στη χειρότερη στιγμή της ΙΕΡΤ συνολικά είχε προγράμματα που δεν τα είχαν τα άλλα κανάλια. Φυσικά. Και είχε προγράμματα τα οποία πρέπει να υπάρχουν. Ασφαλώς. Πρέπει να υπάρχουν γιατί... Όπως και εγώ πιστεύω και η ΝΕΡΙΤ έχει προγράμματα που δεν υπάρχουν σε όλα τα κανάλια. Ναι, δεν υπάρχει. Ναι, υποτίθεται όμως ότι πήγαιναν με τη λογική των στατιστικών και των αριθμών. Δεν πάει όμως έτσι ο πολιτισμός. Αυτό πρέπει να υπάρχει εκεί πέρα. Ναι, όσο και να κάνει. Πρέπει να υπάρχει. Και κοίταξε και ένα άλλο τρίκ με τις μετρήσεις. Και τα νοσοκομεία που δεν είναι παραγωγικά. Ακριβώς. Κοίταξε το τρίκ των μετρήσεων και της στατιστικής. Λέει κάποιος, ας πούμε, στο θέατρο αυτό που πήγαμε σήμερα και είδαμε, το 50% χειροκρότησε. Τους τοπιούς ήταν καταπληκτικό το έργο, το 50%. Και βγαίνει έξω ο στατικολόγος και λέει, το 50% λοιπόν χειροκρότησε, το άλλο 50% από δοκίμαση ήταν αδιάφορο, σύνολο θεατών 2. Ένας και ένας. Η στατιστική είναι αμήλικτη, ψυχρή και είναι υποχρεωμένη να παίξει με τα νούμερα. Ήταν 2, 1, δηλαδή τι μπορείς να πεις εκεί, ότι οι μετρήσεις που λένε το 50% του πληθυσμού. Τι μπορεί. Έχω σπουδάσει στατιστική και είναι επικίνδυνη η επιστήμη, ειδικά όταν είναι στα χέρια της εξουσίας. Και είναι. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή που παντού, ακόμα και οι εκλογές, ένα είδος στατιστικής είναι. Έτσι. Φαντάζομαι. Φαίνεται συνέχεια. Έχει σκεφτεί ότι δεν ψηφίζουν όλοι. Αν σκεφτείς ότι το ποσοστό που λέει πήρε ένα ακόμα 40%. Στα 10, από ποιους? Στα 10 εκατομμύρια είναι 4 εκατομμύρια. Δεν είναι πάνω από 500.000. Γιατί ψήφισαν με την αποχή το 60% του συνόλου, από αυτούς εκείνο-εκείνο, ηλικιακά κλπ. Δηλαδή είναι μια χειραγώγηση που συντελείται μέσω της στατιστικής. Και σε κάθε περίπτωση η στατιστική είναι νούμερα. Ένα ωραίο δεικτικό παράδειγμα για τη στατιστική είναι αυτό που λέει ότι ήταν δύο στατιστικολόγοι που είχαν πάει για κυνήγι, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Είχαν πάει για κυνήγι αγριόπαπιας. Και περίμενα σε ένα καρτέρι εκεί. Κάποια στιγμή περνάει μια αγριόπαπια, συνονούνται με τα μάτια, ας πούμε, να μην κάνουν θόρυβο κτλ. Σηκώνουν τα όπλα στον αέρα, ρίχνουν ταυτόχρονα
η μία σφαίρα περνάει μπροστά της ακριβώς και η άλλη ακριβώς πίσω της. Και η αγριόπαπια συνεχίζει να πετάει. Και κοιτάζονται και λέει ένας τον άλλο, πάντως στατιστικά την πετύχαμε. Διάμεσα την έχουμε, σου λέει, τέλειος. Μάλιστα, αυτά είναι τα περιστατιστικής, αυτά και περιμετρήσεων. Λοιπόν, πριν πάμε στο κλείσιμο, να ακούσουμε ένα ακόμη κομμάτι από το συγκεκριμένο θεατρικό και επιστρέφουμε για να κλείσουμε. Φτάσαμε εδώ κοντά στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, μιας ιδιαίτερης. Πώς περνάει έτσι η ώρα μαζί σας. Είδες. Και την άλλη φορά το ίδιο πράγμα. Είδες, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Είναι και, καλό. Και με θεατρικό περιμένω, έτσι. Για μας. Φτάσαμε λοιπόν κοντά στο τέλος και σήμερα, μιας μεικτής εκπομπής, κάτι μεταξύ παρασκήνωσης στο προσκήνιο και θεατρικής και ραδιοφωνικής αυλαίας. Ραδιοφωνική αυλή, να θυμίσω ότι είναι η εκπομπή που ακούτε εδώ στο Μεταδεύτερο κάθε Δευτέρα στις 10 με ένα θεατρικό από το αρχείο της ΕΡΤ και από το δικό μου αρχείο. Πρέπει να σου πω, Δημήτρη, ότι έχω την τύχη να έχω μερικά έργα τα οποία δυστυχώς πια δεν τα έχει ούτε η ΕΡΤ. Τι είναι εσύ έργα, δεν? Θεατρικά, ναι. Τα οποία... Από το θέατρο, λες, της Δευτέρας, αυτό. Από το θέατρο της Τετάρτης, από θέατρο στο ραδιόφωνο. Ξέρεις τι έγινε. Όταν έγινε στο προάβλιο τσέρτ, η μεγάλη τότε διαδήλωση τα λοιπά, μπήκε μέσα, τα σήκωσε όλα. Αυτός είναι. Και τα πήγε στο σπίτι του. Αυτός ήταν τα αρχεία. Δυστυχώς αυτά τα αρχεία δεν υπάρχουν και τα βρήκα από κάποιους που τα έγραφαν ή έχω γράψει εγώ κάποια από αυτά, από το ραδιόφωνο, και μετά ξεσχαθήκανε οι πίτες. Οι πίτες, λέμε, τις μεγάλες ραδιοφωνικές ταινίες της Μπομπίνης. Μερικές τα παίξαμε, μερικές τις έχουμε παίξει, νομίζω, Φίλιππε. Με την Λαμπέτη και κάποια άλλα. Εντάξει, αυτά υπάρχουν. Υπάρχουν, πιστεύεις. Ναι, ωστόσο, ναι, υπάρχουν γιατί έχουν δισκογραφηθεί αυτά. Mm-hmm. Αυτά με τη Λαμπέτη κτλ. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια άλλα τα οποία δεν υπάρχουν. Και αυτή τη χρονιά που πέρασε, ας πούμε, κάναμε εδώ μία εκπομπή, αυτή την εκπομπή δηλαδή, τη ραδιοφωνική αυλή, που παίξαμε κάποια από αυτά. Και αυτό θα φιλοξενηθεί, γι' αυτό λέω συνέχεια ότι αυτή η εκπομπή που ακούμε τώρα είναι, θα ενδεχομένως τώρα που την ακούτε, κάποιοι να την ακούτε ως ραδιοφωνική αυλαία. Λοιπόν, τι έχουμε να συμπληρώσουμε κλείνοντας? Εγώ να πω τώρα, επειδή το έλεγες έτσι αυτό, ότι κάνω ραδιόφωνο το τελευταίο διάστημα, όπως είχαμε πει. Είσαι συνάδελφος στο συγκεκριμένο. Και δεν κάνεις εκπομπή για το θέατρο? Όχι, δεν κάνω για το θέατρο. Mm-hmm. Αυτό θέλω να πω. Έχω καθιερώσει 2 μέρες τη βδομάδα. Η μία είναι βραδιά ποίησης, όπου, όπως λέω στον υπότιτλο, ας πούμε, της αρχής, δεν θα μιλήσουμε για τους ποιητές, ούτε θα τους αναλύσουμε. Θα τους παρουσιάσουμε το έργο τους. Mm. Ας πούμε, ξεκίνησε η εκπομπή διαβάζοντας το αξιολογητήριο. Χωρίς δραγουμάνους, που λέει. Όχι, και ο Μακρυγιάννης. Για σήμερα λοιπόν θυμήθηκα ότι έχει, και δεν είναι έτσι, διαφήμιση, εντάξει, ούτως ή άλλως
ελεύθερα μιλάμε και εκφραζόμαστε. Παύλο Νερούντα, Τόντο Ελαμόρ. Με μουσική υπόκρουση, μια καταπληκτική εδώ, μουσική. Εδώ μια μικρή παρένθεση. Παύλο Νερούντα, τον οποίο μετέφρασε η αείμνηστη Δανάη Στρατηγοπούλου. Έτσι, που έμενε στη Ραφίνα, κοιτάζοντας ένα τέζι. Πια Δανάη Στρατηγοπούλου του Κάτω Γενεράλ, έχει μεταφράσει και έζησε στη Χιλή. Και η Δανάη για τη Χιλή ήταν ό,τι ήταν η Μερκούρη εδώ για μας. Την αγάπησαν, την λάτρεψαν, γνωρίστηκε με τον Νερούντα, γνωρίστηκε και με τον Αλιέντε. Είχε μια μεγάλη ιστορία, ξεχωριστή. Την λατρέψανε και σαν καλλιτέχνηδα, αλλά και σαν πολιτικό πρόσωπο. Και εδώ Μαύρο Μεσάνυχτα. Μαύρο Μεσάνυχτα, βέβαια. Για τη Δανάη Στρατηγοπούλου δηλαδή. Τη φωνή που ήταν δίπλα στον Ατίκ, που έφτιαξε αυτά τα αριστουργήματα, τα φωνητικά με τη φωνή της, έτσι στηρίζοντας ο ένας τον άλλον. Όταν τραγουδούσαν και βέβαια έχει η Δανάη, η οποία στο... Έχει ρεπορτάζ προσωπικό τώρα, δεν τα λέει από... Ναι, είχαμε μια γνωριμία. Και η οποία Δανάη, εκτός από την σπουδαία της φωνή, στο τέλος, που δεν ήθελε καθόλου να αναφέρεται στη φωνή της κανένας, στο τέλος ήθελε να την αποκαλούν μόνο ποιήτρια, επειδή είπες για ποιήση. Ποιήτρια. Θέλω να με λέτε πλέον ποιήτρια και όχι τραγουδίστρια. Έχει αγαπήσει την ποιήση. Αυτά. Τη θυμάμαι να γυρνάει στη Ραφίνα με μαύρα γυαλιά. Ναι, ναι. Έτσι. Και είχε πάρει το σπίτι της κάποτε φωτιά, κάει και ένα μέρος από το αρχείο της. Αλλά εντάξει. Έγραψε τη δική της ξεχωριστή ιστορία, Δανάη. Η οποία λάτρευε και τον Καζαντζίδη, ρίς τον παρόδο, να σας πω. Θεωρώντας ότι ήταν μία από τις αδικημένες φωνές, όχι όσον αφορά την... Γιατί η χρειά της φωνής είναι αυτή που είναι, δεν αλλάζει, τι αδικημένη να είναι. Καταξιωμένη φωνή ήταν. Αλλά σε σχέση με τις εταιρείες και όλο αυτό το παιχνίδι που είχε στηθεί πάνω μου, το είχε δώσει σε μια συνέντευξη την αναφορά της. Αυτά για την φίλη μας τη Δανάη. Αυτά ήταν και για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Βερίκιο και την Τέζη Σεπεκοπούλου. Την Τέζη Σεπεκοπούλου και τον Δημήτρη Βερίκιο. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ που ήταν εδώ μαζί μας. Και να το συνεχίσετε αυτό έτσι με το θέατρο. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, έτσι, γιατί όπως καταλαβαίνετε. Μα ήδη δεθήκαμε και οι τέσσερις τώρα με την υπόσχεση ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα θεατρικό. Τι το θυμάται. Τι δεν το θυμάμαι. Πάθαμε τώρα. Εσείς το είπατε. Εσείς το δεχτήκατε. Πάει, τελείωσε. Οι ακροατές τα ακούσαν. Ο Φίλιππος ξεκίνησε τη μουσική. Εγώ έχω τελειώσει το μισό έργο. Πάει. Εμείς το αγαπάμε αυτό το είδος και όσο μπορούμε με όλη αυτή την εθελοντικού χαρακτήρα προσπάθεια που γίνεται θα προσπαθήσουμε και θα το κάνουμε. Α, δεν θα πάρω ένα εκατομμύριο που μου είπατε. Γιατί όχι. Γιατί νομίζω ότι θα πληρωθώ. Ναι, σαν... Κάνει να παίρνει. Στις διαπραγματεύσεις μην ξεκινάς ποτέ τόσο ταπεινά με ένα εκατομμύριο. Μόνο. Σε παρακαλώ. Ένα εκατομμύριο μόνο. Ενώ δραχμές, γιατί μπορεί να πλησιάσει. Κατάλαβες τι εννοώ. Ξέρεις κάτι και δεν μας το λες. Πλησιάζει. Ξέρεις κάτι και δεν μας το λες. Ξέρω εγώ. Τώρα με τις δραχμές που λες, ξέρεις κάτι, καρφώνεις την ηλικία σου. Τίποτα, είναι φίλη του Λαφαζάνη. Εντάξει, είμαι πριν το 2002 γεννημένη, αυτό είναι σίγουρο. Μάλιστα. Εντάξει, με μια αποκάλυψη λοιπόν τελειώνει αυτή η εκπομπή. Εμείς θέλουμε να πούμε φιλιά στους ακροατές και να προσπαθείτε να εφραίνετε την ψυχή σας. Αυτά. Να είναι ο εαυτός τους. Να είστε καλά.